Με τη δημιουργία ειδικών ομάδων συλλήψεων επιχειρεί να απαντήσει η αστυνομία στι συνεχεί καταδρομικέ επιθέσει των κουκουλοφόρων με στόχο του άντρε των ΜΑΤ στα Εξάρχεια. Μαζί μα είναι ο Αλέξανδρο Καλαφάτη. Για να δούμε τώρα, Αλέξανδρο, τι ακριβώ περιλαμβάνει αυτή η πρωτοβουλία. Ύστερα από το μπαρά, των τελευταίων επιθέσεων που παρακολουθούμε αυτέ τι ημέρε, οι αρμόδιοι αστυνομικοί παρατήρησαν ότι υπάρχει αδυναμία συλλήψεων. Και αυτό διότι συνήθω γίνονται κάποιε προσαγωγέ, όμω αφορούν σε άτομα που επειδή προσαγάγονται σε δεύτερο χρόνο, δεν υπάρχουν στοιχεία σε βάρο του. Υπό αυτό το πρίσμα, λοιπόν, δημιουργούνται ομάδε συλλήψεων, οι οποίε θα υπάγονται στι δημιουργίε των ΜΑΤ, οι οποίε θα φέρουν ελαφρύ εξοπλισμό με στόχο να μπορούν να είναι ευέλικτε και να καταδιώκουν του κουκουλοφόρου την ώρα ακριβώ που γίνονται οι επιθέσει. Στο ίδιο πλαίσιο μέτρων θα ενισχυθούν σε άντρε οι δημιουργίε των ΜΑΤ, οι οποίοι σήμερα αποτελούνται από περίπου 12 αστυνομικού, θα γίνουν 16 αστυνομικοί, ενώ σε αυτού θα προστίθενται και οι ομάδε συλλήψεων, δηλαδή περίπου ακόμα 4 με 5 αστυνομικοί. Μένει λοιπόν να δούμε αν αυτό είναι το σωστό αντίδοτο για την αδυναμία συλλήψεων που παρατηρείται. Και αν θα αποβεί αποτελεσματικό. Θα τα δούμε όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αλέξανδρο Καλαφάτη.